Είναι ένα επίσημο δημόσιο διάβημα και πρέπει επιτέλους οι υπεύθυνοι να αναλάβουν την ευθύνη τους. Κύριε Καλφαγιάννη, ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ. Δύο λόγια. Δεν μπορούμε με δύο λόγια να πούμε όλα αυτά που γίνανε σήμερα και όλα αυτά που έχουν γίνει όλο αυτό τον καιρό. Τη Δευτέρα παραλαμβάνουμε το βραβείο από τη Uni Global για τον αγώνα μας ενάντια στη φαύλη κυβέρνηση που θέλει να κλείσει τη δημόσια τηλεόραση. Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ δείξαμε πώς είναι η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η ελευθερία του λόγου, η παραγωγή πολιτισμού και ψυχαγωγίας, ποιοτικού ραδιοφώνου, ποιοτικής τηλεόρασης τελικά και ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ όλους σας, μουσικούς παραγωγούς, δημοσιογράφους, διοικητικούς, τεχνικούς. Ευχαριστώ που είμαι μέλος από εσάς, μέλος από τους αλληλέγγυους, μέλος από τους φωτορεπόρτερ και τους δημοσιογράφους, όλους που διακινούν την αλήθεια παντού. Ευχαριστούμε το BBC που έχει διακόψει και δείχνει εμάς αυτή τη στιγμή την κανονική ροή του προγράμματος και ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην ζητήσει από την Βασίλισσα της Αγγλίας με προεδρικό διάταγμα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να τη σταματήσει, με βασιλικό διάταγμα. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο η αγκαλιά των Ελλήνων εδώ και στη Διασπορά και όσο οι θεσμικοί παράγοντες στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο μας αγκαλιάζουν. Είναι η αναπνοή τους για να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους και συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Ευχαριστούμε επίσης όλους όσους μας συμπαραστέκονται δημοκρατικά, ειρηνικά και έντιμα τα κόμματα του Κοινοβουλίου και όλους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για τον κύριο Καλφαγιάννη.